Ευχαριστούμε όλους τους φορείς για τις τοποθετήσεις τους και για τη φυσική τους παρουσία όσοι βρίσκεστε εδώ. Έχω τα εξής που είναι ερωτήσεις και μία μικρή τοποθέτηση για την οποία ενδεχομένως να κάνει και ο Υπουργός να μας απαντήσει. Γιατί ισχύει η διάταξη του άρθρου 75 που είναι η διάταξη 1 και εδώ θα χρειαστεί και μία νομοτεχνική βελτίωση από εσάς, γιατί δεν υπάρχει ο αριθμός 1 στο σχέδιο νόμου. Υπάρχει α, β, γ, δ, που είναι τα εδάφια. Δεν υπάρχει όμως ο αριθμός 1, ενώ ακολουθεί 2, 3, 4, 5, 6 κτλ. Το άρθρο 75 λοιπόν μας λέει ότι τα πρόστιμα που οφείλονται δυνάμει του παρόντος μειώνονται αν ο φορολογούμενος αποδεχθεί την κύρια οφειλή του κατά ποσοστά τα οποία διαμορφώνονται ανάλογα. Συνεπώς, πρόκειται για μια διάταξη ευεργετική για τους πολίτες. Πλην όμως, κατ' εξαίρεση, στην ακροτελεύτια διάταξη που αφορά στην έναρξη ισχύως του παρόντος σχεδίου νόμου, μας λέτε ότι αυτή η συγκεκριμένη διάταξη και μόνο θα ισχύει από 1η Οκτωβρίου 2024. Μπορούμε να έχουμε μια εξήγηση από τον κύριο Πιτσιλή και αν όχι από τον κύριο Πιτσιλή, από τον κύριο Θεοχάρη, γιατί υπάρχει αυτού του είδους η εξαίρεση. Το δεύτερο που θέλω να πω και να σχολιάσω είναι σε σχέση με τις ορθές παρατηρήσεις του κυρίου Γερακαράκου και του κυρίου Τσουκαράκη να επισημάνω κάτι το οποίο θεωρώ ότι θα όφιλε ο Υπουργός να αναφέρει, πλην όμως δεν νομίζω ότι θα το αναφέρει γιατί δεν είναι ευνοϊκό και καλό για την κυβέρνηση που υπηρετεί και αφορά όμως όλους εμάς. Είναι η γνωμοδότηση της μείζωνος ολομελίας του ελεγκτικού συνεδρίου αναφορικά με την εισαγόμενη διάταξη του άρθρου 105 που ζητήθηκε στο πλαίσιο ανάλυσης έκθεσης συνεπειών ρύθμισης της εν λόγω διάταξης. Λένε λοιπόν οι δικαστές του ελεγκτικού συνεδρίου και λένε σε επίρρωση όσων παρατηρήσεων έγιναν από τους φορείς, από τους εκπροσώπους των φορέων. Το δικαστήριο παρατηρεί με ανησυχία την εντυνόμενη τάση του συνταξιοδοτικού νομοθέτη να θεσπίζει διατάξεις με τρόπο αποσπασματικό και συγκυριακό, χωρίς διαχρονική συνεκτικότητα μεταξύ τους. Η πρακτική αυτή δεν συνάδει με τις αρχές της καλής νομοθέτησης, άρθρα 58 και 59 του νόμου 4622-2020, ούτε διασφαλίζει την τήρηση στο συνταξιοδοτικό δίκαιο αρχών του κράτους δικαίου ως η ισότητα μεταχείρισης όμοιων περιπτώσεων ή η αναλογικότητα του θεσπιζομένου μέτρου προς τον επιδιωκόμενο από αυτό σκοπό. Νομίζω ότι οι δικαστές του ελεγκτικού συνεδρίου έχουν απαντήσει ήδη στις ορθές παρατηρήσεις γιατί δεν συγκαταλέγεται, για παράδειγμα, ο έγκαμος και η διάταξη αφορά μόνο τον άγαμο και όλα τα υπόλοιπα. Και καλό θα ήταν το Υπουργείο να το λάβει υπόψη του και να τροποποιήσει σχετικά την εν λόγω διάταξη του άρθρου 105, ώστε να είναι πιο δίκαιη, πιο ορθή και να την εντάξει σε μια συνολική αντιμετώπιση του συνταξιοδοτικού δικαίου. Και μια τρίτη αναφορά θα ήθελα να κάνω στην πρόσφατη συνέντευξη τύπου της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών, που δόθηκε σε συνέχεια της κοινοτοποίησης τους στις 11 Απριλίου, ακριβώς με γνώμονα και με αναφορά στο εν λόγω νομοσχέδιο, που επισημαίνουν οι σχετικοί επαγγελματίες ότι υπάρχει μία εντατικοποίηση ακραία σε σχέση με τις εργασίες που υπηρετούν, αμέτρητες πλατφόρμες που προστίθενται καθημερινά, μία βίαιη ψηφιοποίηση που σηματοδοτούν τον κίνδυνο να κλείσει μεγάλος αριθμός λογιστικών γραφείων, διότι δεν είναι δυνατόν να ανταπεξέλθουν, και είναι απορίας άξιων πως ο κύριος Χριστοφοράκοκης, ως Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών, ΠΟΦΕΕ, δεν τοποθετήθηκε σε σχέση με τα μείζωνα προβλήματα του κλάδου και δεν έθιξε το σύστημα My Data, το οποίο άπαντες σχεδόν οι εκπρόσωποι των λογιστών και ελευθέρων επαγγελματιών φοροτεχνικών, λένε πως η λογική My Data στην κυριολεξία μηδενίζει την αξιοπρέπειά τους
και θα οδηγήσει τις εταιρείες λογισμικού σε μη βιώσιμες πλέον και τους ίδιους τους λογιστές στην απελπισία και στο κλείσιμο των γραφείων τους. Διότι τα My Data, αντί να είναι μια εφαρμογή βοηθητική προς τους λογιστές, είναι δικά τους λόγια από τη συνέντευξη τύπου, τις επιχειρήσεις και το δημόσιο, καταργεί στην πράξη αυτό που λέτε εσείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες, λογιστές, φοροτεχνικοί, η λογιστική επιστήμη. Αντί να έρχεται δηλαδή μια πλατφόρμα να υπηρετεί τη λογιστική επιστήμη, έρχεται και η λογιστική επιστήμη προσπαθεί να προσαρμοστεί σε μια κακή πλατφόρμα από την οποία εξαρτάται η φορολόγηση των πολιτών. Συνεπώς υπάρχουν συγκεκριμένες ενστάσεις, όπως επίσης κραυγαλαία είναι η διάταξη που αφορά την υποχρέωση των λογιστών να πρέπει να ανακαλύπτουν φορολογούμενους που εμπλέκονται σε αδιαφανείς φορολογικές πράξεις, κάνοντας έρευνα σε ένα προσδιόριστο φάσμα και να ξεχωρίζουν αν οι φορολογικές πράξεις υποκρύπτουν ποινικά αδικήματα. Πώς το σχολιάζετε αυτό, κύριε Χριστοφοράκη? Το θεωρείτε λογικό να συμβαίνει? Είναι δυνατόν οι φοροτεχνικοί να γνωρίζουν αν ένας φορολογούμενος έχει αδήλωτα εισοδήματα, που σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι μόνο δική του υπαιτιότητα. Μπορεί να είναι ανασφάλιστος ή υποασφαλισμένος εργαζόμενος, ή ακόμα να έχει και μία εμπλοκή σε αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου και η χώρα δεν το ξέρει ακόμα. Πρόκειται για παρατηρήσεις που δόθηκαν στη δημοσιότητα εξαιτίας της συνέντευξης τύπου των σχετικών επαγγελματιών, που δυστυχώς θα επιμείνω και εγώ στο ότι δεν κλήθηκαν στην Επιτροπή, ενώ αναφέρθηκε και προτάθηκε η συγκεκριμένη ένωση, και που νομίζω ότι αφιέρωσα λίγο χρόνο. Σας ευχαριστώ και για την ανοχή, κύριε Πρόεδρε, για να εμφανίσω τις αιτιάσεις τους. Εμείς ευχαριστούμε, κυρία συνάδελφε.